Εγώ αυτό που θέλω σήμερα να σας πω, μερικά κριτήρια για τα οποία μπορούμε να μιλάμε ότι αυτός ο οποίος μιλάει για την Ορθόδοξη Παράδοση, αν έχει αυτά τα κριτήρια, τότε ναι, μπορούμε να μιλάμε ότι είναι, πώς το πούμε, ακόλουθος και είναι οπαδός, είναι συνεχιστής, αν θέλετε, και διδάσκαλος, παραδείγματος χάρη, όπως είμαστε εμείς οι ιεροκήρυκες, και εσύ οι επίσκοποι, τότε μπορούμε να πούμε ότι όντως είναι συνεχιστές και διδάσκαλοι της Αποστολικής Παραδόσεως. Αυτά, επομένως, τα χαρακτηριστικά αυτής της παραδόσεως, θα ήθελα σήμερα και παρακαλώ, βάλτε τα στο μυαλό σας, γιατί αυτά θα μας χρειαστούν για μια ολόκληρη ζωή, από εδώ και πέρα. Δεν ξέρουμε τι καιροί θα μας έρθουν και βλέπετε σε τι δύσκολους καιρούς ζούμε, όπου τα όρια τα ορθόδοξα ημί μετέρονται συνέχεια, μετακινούνται συνέχεια, έτσι, και δεν ξέρουμε τελικά που είναι η αλήθεια. Αλλά αν έχετε αυτά στο μυαλό σας, τότε να ξέρετε ότι είμαστε, ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες, είμαστε επόμενοι της Αποστολικής Παραδόσεως. Πρώτον, πολύ σπουδαίο αυτό, το πρώτο που θα πω, διότι από εδώ εξαρτώνται όλα τα υπόλοιπα. Πρώτον, βλέπετε οι πατέρες μας, όταν συνέρχονται σε οικουμενικές συνόδους, δεν συνέρχονται για το ψιλοπίδι. Συνέρχονταν για να δογματίσουν πρώτα περί της Αγίας Τριάδος, περί της Θεότητος, έτσι, στην πρώτη και στη δεύτερη οικουμενική σύνοδο αυτό, αλλά από την τρίτη, τέταρτη και μετά, ουσιαστικά, θέλησαν να ξεκαθαρίσουν την αλήθεια για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το θεμελιώδες πρόσωπο για το οποίο μιλάει η Εκκλησία είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Του ενανθρωπίσαντος, του σαρκοθέντος, του σταυροθέντος, παθόντος και αναστάτος και αναληφθέντος, γιορτάζουμε αυτές τις μέρες, του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό το πρόσωπο έγιναν όλοι οι θεολογικοί καυγάδες, ας το πούμε έτσι, και όλες οι θεολογικές συζητήσεις, να πούμε το τι είναι αυτό το πρόσωπο. Και τι είναι το πρόσωπο αυτό του Ιησού Χριστού. Είναι η απόλυτη αλήθεια. Είναι η ενσαρκωμένη αλήθεια. Ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και το φως και η ανάσταση. Είναι η ενυπόστατη σοφία λόγος του Θεού, είναι το πλήρωμα της θεότητας. Εν αυτό κατοικεί πάνω το πλήρωμα της θεότητας. Και είναι η μοναδική αλήθεια. Και ό,τι είπε είναι η πάσα αλήθεια. Αυτό είναι μια από, ξέρετε, από τις μεγαλύτερες αλήθειες που μας δίδαξαν όλοι οι πατέρες. Είναι η αποστολική μας παράδοση και η πατερική παράδοση. Διότι αν νοθεύσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τελείωσε. Χάσαμε τη σωτηρία μας. Και βλέπετε, ας πούμε, στην τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο για τις φύσεις του Χριστού και τούτου και τ' άλλο, δεν ήταν για να κάνουν καυγάδες για τη σκιά του Βαϊδάρ, που λένε, για την πισκιά όλων. Μα γιατί, όμως, εάν δεν δογματίσουν σωστά για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τότε διακυβεύεται η σωτηρία μας. Καταλάβατε, και γιατί το λέω αυτό, γιατί στις μέρες μας, τα ακούτε όλοι σας και εγώ τα ακούω. Ποιος είναι ο Χριστός, ένας προφήτης, ένας δάσκαλος, ένας κοινωνικός επαναστάτης, ένας καλός δάσκαλος, ένα τούτο, ένα τάλο. Θεός δεν είναι όμως. Η εποχή μας, η εποχή στην οποία ζούμε που είναι συγκριτιστική και θέλει να τα βάλει όλα μέσα σε ένα τσουβάλι, ακριβώς αυτό το πράγμα λέει. Τι Μωάμεθ, τι Χριστός, τι Αλλάχ, τι Βούδας, τι Κομφούκιος, όλοι τα ίδια μας είπαν. Μα εάν δεχτώ αυτό το πράγμα, τότε τι έχω. Έχω μια σχετικοποίηση της αλήθειας. Η αλήθεια πλέον πάει να είναι ένα πρόσωπο εισαρκωμένο, που κατέχει αυτό το πρόσωπο που είναι ο Ιησούς Χριστός, να κατέχει μέσα του όλη την αλήθεια, έτσι. Τότε, πού είναι η αλήθεια τελικά. Είναι αυτό που λέμε. Λίγο αλήθεια έχει ο Χριστιανισμός, η Ορθοδοξία, λίγο ο Καθολικισμός, λίγο ο Προτεσταντισμός, λίγο ο Βουδισμός, λίγο το Ισλάμ, λίγο τότε, να τα ενώσουμε τα κομματάκια. Μα δεν γίνεται έτσι. Η αλήθεια είναι ενυπόστατος, δηλαδή υποστασιάζεται σε ένα πρόσωπο. Όταν λέμε αγάπη, αγαπώ κάποιον, να σου πω να καταλάβετε στην ενυπόστατη κατάσταση. Όταν λέμε ότι κάποιος αγαπά, αυτό δεν το δούμε στο σούπερ μάρκετ, δεν το δούμε στον δρόμο, δεν θα το βρούμε μέσα σε κήπους και μέσα στα βουνά. Θα το δούμε να υποστασιάζεται η αγάπη, να τη βλέπουμε να εκφράζεται μέσα από ένα πρόσωπο, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη, ειρήνη, σοφία, ζωή, ανάσταση, φως κτλ. Χωρίς να υπάρξει το πρόσωπο. Το πρόσωπο που εσαρκώνει όλα αυτά τα πράγματα και είναι η πηγή από την οποία
οποία προέρχονται όλα αυτά είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το πρόσωπο του Θεολόγου. Του Σαρκοθέτος βέβαια, Θεολόγου. Άρα και η αλήθεια είναι το λιπόστατο πρόσωπο του Χριστού. Επομένως, μπορεί να χωριστεί αυτό. Μπορεί να μεριστεί. Όχι, ένα πρόσωπο. Μία και. Αυτό είναι βασικότατο δόγμα της πατερικής μας παραδόσεως. Γι' αυτό και δεν μπορούμε εμείς ορθόδοξοι να συμβαστούμε αυτή την πραγματικότητα ότι ξέρετε, λίγο εσείς αλήθεια, λίγο εμείς θα ενώσουμε τα κομματάκια και θα κάνουμε την πάσα αλήθεια. Δεν γίνεται έτσι. Ή παραδεχόμαστε ότι το πρόσωπο του Χριστού είναι όλη αλήθεια, ή δεν το παραδεχόμαστε. Γι' αυτό μένω στις μέρες μας είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα να το κατανοήσουμε ότι είναι η μόνη αλήθεια και ό,τι μας δίδαξε είναι η όλη αλήθεια και για το πρόσωπο του Χριστού και για τον Θεό αλλά και για τον άνθρωπο. Διότι ο ίδιος όντας τέλειος Θεός που σαρκώθηκε και έγινε τέλειος άνθρωπος μας λέει την αλήθεια και για τον Θεό και για τον άνθρωπο. Επομένως αυτό είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο της πίστεώς μας. Και από εκεί ξεκινάνε, ξέρετε, όλες οι αιρέσεις. Έτσι, παραδομονεστόριος. Ή έλεγε, ας πούμε, ότι η Παναγία δεν γέννησε τη Θεότητα. Δεν είναι Θεοτόκος, δεν γέννησε Θεό, γέννησε άνθρωπο. Ο οποίος βέβαια εξελίχθηκε μετά και έγινε τι, έγινε ένας Άγιος, σούπερ Άγιος, ας το πούμε έτσι. Ο πιο Άγιος από όλους τους Άγιους. Αλλά ήταν άνθρωπος όμως. Βλέπετε, πάει η αλήθεια της πίστης. Γι' αυτό και οι άλλοι επιμέναν και λένε όχι, η Παναγία είναι Θεοτόκος, γέννησε Θεό. Έτσι. Ή στην τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο που δογματίσανε για τις δύο φύσεις του Χριστού. Αν ο Χριστός λέει δεν προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρωπότητα, τον όλο άνθρωπο ακέραιο, δηλαδή και τον ύπνο και την ψυχή και το σώμα και τις αισθήσεις και τη φαντασία του και όλο και όλο, ό,τι στοιχεία έχει δηλαδή ο άνθρωπος, τότε δεν θα μπορούσε να τα θεραπεύσει, δεν θα μπορούσε να τα εξαγιάσει, δεν θα μπορούσε να τα μεταμορφώσει. Γι' αυτό πως λένε το απρόσκεπτο και αθεράπευτο. Δηλαδή, ό,τι δεν προσέλαβε ο Χριστός, δεν θα το θεράπευε. Γι' αυτό και οι πατέρες επιμένανε. Γιατί, εάν αυτό δεν το δεχόντουσαν, τότε θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος ήταν αθεράπευτος. Ήταν αγίατος και δεν θα μπορούσε να σωθεί. Βλέπετε πόσο σημαντικά πράγματα είναι αυτά. Επομένως, να μην σας κουράζω περισσότερο, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Ότι ο Χριστός είναι το πρόσωπο, το κέριο πρόσωπο μέσα στην Εκκλησία και ο οποίο μιλάει όλη η Αποστολική και η Πατερική Παράδοση για την αλήθεια περί του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και αυτή δεν πρέπει να τη χάσουμε με τίποτα. Δεν πρέπει να το βάλουμε ούτε σε συγκριστικούς μεθόδους, ούτε σε άλλες σε παζάρια, ούτε τίποτα. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο. Το ίδιο σημαντικό με αυτό είναι τι. Ότι το σώμα του Χριστού μετά την ανάληψη και την άνοδο του στους ουρανούς, το σώμα του Χριστού το οποίο παρατείνεται εις τους αιώνας είναι τι? Είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι απλά ο ναός. Δεν είναι απλά το ότι μαζευόμαστε όλοι και ας πούμε λατρεύουμε τον Θεό κτλ. Είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει τις διανοητικές μας ικανότητες να αντιληφθούμε το τι σημαίνει η Εκκλησία. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι το σώμα του Χριστού το παρατηνόμενο στους αιώνας. Είναι το πλήρωμα, το γέμισμα του εν πάση πληρωμένου. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι έχει ο Θεός βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία. Ένα το κρατούμε. Και δεύτερο, χωρίς το σώμα αυτό του Χριστού, στο οποίο είναι αποθυσιαυρισμένο μέσα όλη η αλήθεια της πίστεως και όλη η χάρη της Πεντηκοστής, χωρίς αυτή την Εκκλησία, σωτηρία δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε και να το έχουμε βαθιά στην ψυχή μας και στο μυαλό μας. Όπως έλεγε ο Άγιος, επίσκοπος Καρχιδόνος, ο Άγιος Κυπριανός. Χωρίς την Εκκλησία σωτηρία δεν υπάρχει. Εκτός Εκκλησία σωτηρία δεν υπάρχει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλοί στις μέρες μας, το ακούτε και εσείς το λένε. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος, λέει, δεν κάνω κακό, δεν κάνω κανένα συνάνθρωπο μου καλό, αλλά στην Εκκλησία δεν πάω. Και αν το ρωτήσει τώρα κανείς αυτόν τον άνθρωπο, όταν μου λες Εκκλησία άνθρωπε, τι εννοείς, ποιο εννοείς, το ναό, αφού είσαι βαπτισμένος, είσαι μέλος του σώματος του Χριστού, είσαι κύτταρο από αυτό το σώμα του Χριστού. Γιατί δεν είναι πας στην Εκκλησία, εννοείς το ναό, μα και στο ναό τι κάνουμε εκεί, θα πούμε τι κάνουμε. Άρα εκεί πάω εγώ γιατί, είμαι μέλος αυτού του σώματος. Είμαι κι εγώ ένα κύτταρο από αυτό το μέλλον. Από αυτό το σώμα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω αυτό το δάχτυλο από το σώμα μου. Είμαι κι εγώ μέλος αυτού του σώματος. Ανήκω εκεί. Πρώτο. Και δεύτερο.
Δεύτερον, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό είναι τώρα το σπουδαίο που λέω, ότι πόσες εκκλησίες μπορεί να υπάρχουν και πόσα σώματα Χριστού μπορεί να υπάρχουν, αφού ο Χριστός είναι ένας, είναι μία αλήθεια, είναι μία ενυπόστατη σοφία. Ένα σώμα έχει αυτός ο Χριστός, άρα η εκκλησία δεν μπορεί να είναι πολλές. Μία είναι η εκκλησία. Δεν λέμε, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Πόσες εκκλησίες μπορεί να είναι. Ό,τι δεν έχει αυτή την, όσοι δεν έχουν αυτή την αλήθεια, δεν έχουν αυτή την αποκεκαλυμμένη αλήθεια η οποία μας αποκαλύφθηκε εν το προσώπου του Ιησού Χριστού, δεν μπορεί να είναι μέρος της Εκκλησίας. Όσοι δεν μετέχουν σε αυτή τη χάρη, δεν είναι ενωμένοι με αυτό το σώμα του Χριστού, δεν μπορεί να είναι η Εκκλησία, είναι κάτι άλλο. Ό,τι όπως θέλουν μπορούμε να το ονομάσουμε. Βέβαια και οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες και όλοι οι καθένας θέλει τον εαυτό που το ονομάζει Εκκλησία. Γιατί νομίζει ότι και αυτός είναι και αυτοί είναι διάδοχοι της Αποστολικής Εκκλησίας. Δεν είναι. Για να είσαι πρέπει να είσαι διάδοχος και της αληθείας και της πίστεως και της χάριτος. Όταν δεν έχω ίδια πίστη, δεν μπορώ να είμαι στην Εκκλησία. Όταν δεν έχω τα δόγματα τα σωστά, δεν μπορώ να έχω αυτή τη χάρη. Έτσι. Και δεν έχω και τον τρόπο με τον οποίο διδάσκει η Εκκλησία, τους τρόπους ζωής που πρέπει να έχει ο κάθε χριστιανός. Άρα, επομένως, η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού για μία και αυτή διαφυλάσσει την μόνη αλήθεια, τη μία αλήθεια. Μπορεί να σηκώνει την άποψη αυτή. Γιατί θα ακούσετε, μπορεί αύριο μεθαύριο Θεός να φυλάξει. Και κάντε προσευχή, σας παρακαλώ, αυτές τις μέρες όλοι σας να φωτίσει τους ιεράρχες που θα πάνε εκεί. Αύριο μεθαύριο μπορεί να βγουν και να μας πούνε, ξέρετε, και η Καθολική είναι η Ρωμαιοκαθολική είναι Εκκλησία. Οι Προτεστάντες είναι Εκκλησία. Τι θα κάνουμε, θα το αποδεχθούμε εμείς. Βλέπετε σε τι δύσκολη θέση θα το δεχθούμε. Αν το δεχθούμε, σημαίνει ότι πλέον αναιρέσαμε την ουσία της πίστεώς μας. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ βασικό. Εάν υπάρχει σωτηρία και σε εμάς, υπάρχει χάρη και σε αυτούς και σε εμάς, τότε γιατί δεν ενωνόμαστε. Ποια διαφορά τότε. Τι διαφέρει. Τι μας χωρίζει πλέον. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι πράγματα είναι αυτά. Και φοβούμαι ότι θα βρεθούμε αύριο μεθαύριο σε τέτοια διλήμματα. Λοιπόν, ο Θεός τα φυλάει. Λοιπόν, τώρα, εγώ σαν πιστός που βαπτίζομαι και γίνομαι μέλος και του σώματος του Χριστού, πώς θα έχω αυτή την ενότητα με την Εκκλησία, με το σώμα του Χριστού, γίνομαι κομμάτι του. Αλλά μπορώ άνετα να αποχωριστώ. Έτσι. Παράδειγμα, εάν βάλω ένα λαστιχάκι εδώ στο χέρι μου και το σφίξω, το αίμα δεν θα πάει σε αυτό το δάχτυλο και το δάχτυλο θα νεκρωθεί. Πότε εγώ έχω αυτή την ενότητα, την οργανική ενότητα με την Εκκλησία και τροφοδοτούμε και τρέφουμε και ζω από αυτήν, πρέπει αυτό να το κοιτάξουμε. Βλέπετε τι σας είπα. Πολύ ναι, δεν έχω σκοπό, εγώ δεν πηγαίνω στην Εκκλησία, ούτε που εξομολογούμε, ούτε κοινωνάω, ούτε τίποτα. Μα πώς μπορείς να είσαι τότε οργανικό μέρος αυτού του σώματος, αφού η ζωή του Χριστού που βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία δεν ρέει στο αίμα σου, δεν ρέει στο σώμα σου, το δικό σου, στην ψυχή σου. Άρα είσαι ένα νεκρό μέλος και δεν το καταλαβαίνουν τι λένε. Νομίζουν ότι, βλέπετε, η προτεσταντική ηθική, να, ο επηρεασμός, ο προτεσταντισμός, πόσο επέδρασε και σε εμάς. Τι να είμαι ο καλός άνθρωπος μόνο, να κάνω καλές πράξεις, να μην πειράξω τους ανθρώπους μου. Μα ο ίδιος ο Χριστός που είπε, το φωνεύσει, σου κλέψει, σου το μαρτυρήσει, μη κατακρίνει, μη τούτο, μη τάλλο, είπε, εάν μη φάγετε τη σάρκα και πίνετε το αίμα του ιού του ανθρώπου, πού και έχετε ζωή να είναι αυτή. Είπε, λάβετε, φάγετε. Πώς επομένως, όταν θέλω να πάρω την όλη αλήθεια, το όλο πρόσωπο του Χριστού, θα το πάρω όλο και θα τηρήσω όλες τις εντολές. Επομένως, πολύ βασικό πράγμα είναι αυτό, πώς εγώ ενώνομαι με αυτή την Εκκλησία, μπαίνω στο σώμα του Χριστού, πώς κρατάω αυτή την ενότητα, έτσι, με την Εκκλησία. Κοιτάξτε, με τρεις τρόπους. Πολύ βασικό. Γι' αυτό βλέπετε όλα αυτά. Κοιτάξτε, άμα δείτε τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, θα δείτε όλα αυτά που σας λέω είναι με συμπυκνωμένα όλες οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Γιατί πώς προσπαθούσαν να κρατήσουν την ενότητα της Εκκλησίας. Πρώτον, πρέπει να έχω ενότητα με τον επίσκοπο. Με τον επίσκοπο τον τοπικό. Ο επίσκοπος δεν είναι απλά να τον μνημονεύω, να λέμε πρώτη, μη συνηθίζει, κύριε, υπέρ του αρχιεπισκόπου ή μόνο. Κοιτάξτε, ο επίσκοπος
όταν το δουλεύουμε στην λειτουργία, είναι τι, είναι το κλαδί μέσα από το οποίο, γιατί υπάρχει η αποστολική παράδοση και η διαδοχή, όπως λέμε, της καιροτονίας, είναι το κλαδί μέσα από το οποίο εγώ μπαίνω στο ένα ενιαίο δέντρο που λέγεται Εκκλησία. Μέσα από αυτόν τον Επίσκοπο μπαίνουμε όλοι μας, στο σώμα του Χριστού. Γιατί είναι αυτός ο διάβολος των Αποστόλων. Άρα δεν του κάνω χάρη που τον μνημονεύω, που λέει, βέβαια, τον Επισκόπο, βέβαια, εμείς μνημονεύουμε τον Πατριάρχη. Αλλά τον μνημονεύω τον Επίσκοπο, τον τοπικό Επίσκοπο. Δεν είναι απλά που κάνω χάρη έτσι να τον μνημονεύουμε για να τον καλοκαιρινήσουμε. Δείχνουμε την ενότητά μας σαν τοπική Εκκλησία με όλη την Εκκλησία. Διότι αυτός ανήκει σε μια σύνοδο που τον εξέλεξε, που τον ψήφισε και τον χειροτόνησε και έχει την οργανική του σχέση μαζί της. Και αυτή η σύνοδος με όλους τους συνόδους των άλλων πατριαρχείων και αυτοκεφάλων εκκλησιών να είναι η ενότητα της Εκκλησίας. Όταν εγώ έχω μέρος ενότητα με τον επίσκοπό μου, τότε τι κάνω, έχω ενότητα με την Εκκλησία. Και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ξέρετε πολύ εύκολα, εμείς οι χριστιανοί, εύκολα που χωριζόμαστε και αποκοπτόμαστε και από τον επίσκοπο, και εμείς οι ιερείς πολλές φορές και κάνουμε τα σχίσματα και τις ανταρσίες μας, αλλά πολλές φορές και πιστοί λένε, ναι, ο δεσπότης είναι επίσκοπος, το διάβολο, ο δεσπότης ντύνεται έτσι, κάνει, έχει τα φτερά ρούχα, τούτο, τ' άλλο, ντύνεται, έχει τα χρυσά του, τα άφια, τα ακούτε και εσείς, δεν τα λέτε, ο κόσμος. Λοιπόν, και κρατάμε, δεν κρατάμε αυτή την ενότητα με τον επίσκοπό μας. Όχι, δεν είναι σωστό. Αποκόπτουμε από την Εκκλησία. Μένως, ένα ορατό κέντρο ενότητος Εκκλησίας είναι τι, είναι ο επίσκοπος. Δεύτερον, τι είναι. Είναι η ενότητά μας μέσα στη Θεία Ευχαριστία κυρίως, βλέπετε. Είναι ο επίσκοπος, συγκεντρώνεται η Εκκλησία εκεί, όλη η Εκκλησία και όλοι μαζί μετέχουμε σε αυτόν τον ευχαριστηριακό δείπνο μέσα στη Θεία Ευχαριστία και εκεί βλέπουμε αυτή την ενότητα όλης της Εκκλησίας. Μέσα από τα μυστήρια εκδηλώνεται η ενότητα της Εκκλησίας και κυρίως στο κατεξοχήν μυστήριο που είναι η Θεία Ευχαριστία. Βλέπετε γιατί οι άνθρωποι σήμερα που δεν τα καταλαβαίνουν αυτά, δεν πάνε να κοινωνήσουν. Δεν νιώθουν την ανάγκη ότι, ξέρετε, εγώ εκεί θα πάω να δείξω την ενότητά μου με τον επίσκοπό μου και με τους ιερείς μου και τους άλλους, αλλά με όλη την καθολική Εκκλησία. Όταν λέμε καθολική, εννοούμε με την Παγκύπρωση στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, θα λέμε την καθόλου, τη συνολική Εκκλησία, την απανταχού Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό σημαίνει η παλιά Καθολική Εκκλησία. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο δείχνω την ενότητά μου. Κι όμως δεν το κατανοούμε αυτό το πράγμα, ότι εκεί θα δείξω ότι μέσα από αυτή την Ευχαριστία, εγώ ενώνομαι με τον Επίσκοπό μου και με τους άλλους πιστούς και γινόμαστε η μία Αγία Αποστολική Εκκλησία. Στο ένα σώμα του Χριστού. Έτσι. Στο ένα σώμα εκεί, στον άρτο της Θείας Ευχαριστίας. Μεγάλο πράγμα. Όταν δεν το κάνω αυτό, όταν δεν μετέχω προς την Θεία Ευχαριστία, σημαίνει ότι ξεκόπτω από την Εκκλησία και από την αλήθεια της πίστης. Και τρίτον, σημείο ενότητος είναι τι. Όταν εγώ παραλαμβάνω αυτή την αλήθεια της πίστης, όχι αυθαιρέτως όπως κάνουν οι Προτεστάντες, όπως διαβάζω εγώ, όπως καταλαβαίνω εγώ, όπως μου αρέσει εμένα, αλλά τι, κάνοντας υπακοή στους πνευματικούς μας πατέρες που έβαλε η Εκκλησία. Διότι ο κάθε πνευματικός πατήρ είναι διάδοχος των Αποστόλων. Έχει την ίδια χάρη του δεσμή και λυή που έχουν οι Απόστολοι. Ή από, βέβαια, κατεξοχήν ο Επίσκοπος, αλλά από εκεί μετά και ο κάθε πνευματικός πατήρ είναι φορέας αυτής της Αποστολικής παραδόσεως. Επομένως, εγώ πώς θα δείξω την ενότητά μου με την Εκκλησία, όχι αυθαιρετώντας, όχι σκεφτόμενος και να κάνω ό,τι μου αρέσει, αλλά τι, αφομοιώνοντας και προσλαμβάνοντας αυτή την παράδοση την οποία θα μου προσφέρει ο πνευματικός μου πατέρας. Τότε αν αυτά τα τρία μιλάξω, την ενότητα με τον επίσκοπο, με τη Θεία Ευχαριστία και τον πνευματικό μου πατέρα, τότε μέσω από αυτόν τον τρόπο, αυτούς τους τρεις τρόπους, έχω την ενότητά μου και τον σύνδεσμό μου και την οργανική μου σχέση με την Εκκλησία. Ο αγώνας μας είναι τι, να μπορέσουμε πρώτα να καθαρθούμε από τα πάθη μας. Είναι πολύ βασικό αυτό. Διότι ως απόγονοι του Αδάμ που φέρνουμε όλοι μας το προκαταρικό αμάρτημα και έχουμε μέσα μας την τάση προς τη φθορά, προς την αμαρτία, προς τα πάθη, προς το κακό, καλούμαστε όλη αυτή τη ροπή και την τάση να την αντιστρέψουμε. Και μόνοι μας δεν μπορούμε. Διότι αν μπορούσαμε μόνοι μας, δεν θα χρειαζόταν να φύγουμε.
Χριστός για να κάνει το έργο του και να δώσει τη χάρη μέσα στην Εκκλησία, τα μυστήρια για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτή την καινούργια, τη νέα ζωή την οποία μας έφερε ο Χριστός. Άρα μόνοι μας δεν μπορούμε. Και τι πρέπει να κάνουμε, να μπω στην Εκκλησία. Γιατί, για να βρω τη χάρη εκεί που υπάρχει, τη ζωοποιώ χάρη, τη χάρη που μας ανασταίνει, που μας μεταμορφώνει, που μας ανακαινίζει, έτσι ώστε να μπορέσω να καθαρθώ από τα πάθη μου. Κάθαρσες επομένως από τα πάθη. Θα λέγαμε θεραπεία των ασθενειών μας, των πνευματικών μας ασθενειών. Όπως και να το πει κανείς, μέσα είναι. Αλλά το επόμενο βήμα από αυτό είναι τι, να φτάσω στον φωτισμό, να ανοίξω νους μου, να ανοίξει η ψυχή μου, να αρχίσω να κατανοώ τα μυστήρια του Θεού, τα μυστήρια του ανθρώπου, τα μυστήρια που είναι κρυμμένα μέσα στις Θείες Γραφές, τα μυστήρια που κρύβονται μέσα στα τελούμενα και στα δρόμενα, στις εορτελεστίες και στις εορπραξίες της Εκκλησίας. Θα ανοίξω νους και θα κατανοήσω όλα αυτά. Αυτό που λέει ο φωτισμός. Το επόμενο βήμα. Βλέπετε, εάν είχαμε τέτοιο φωτισμένο νου όλοι μας, όπως είχαν οι Άγιοι Πατέρες μας, τότε όλα τα προβλήματα θα λυνόντουσαν. Αλλά ακριβώς επειδή είμαστε δυσκολισμένοι και έχουμε τα εγωιστικά μας θελήματα και τις εγωιστικές μας αντιλήψεις και το ένα και το άλλο, εκεί μπλοκάρεται ο νους μας, μπλοκάρεται και η χάρη του Θεού δεν έρχεται στην ψυχή και αποφασίζουμε και κάνουμε πράγματα τα οποία είναι αντίθετα στην αποστολική και πατερική παράδοση. Δεν μιλάω για εμάς που εμείς και λάθος να κάνουμε, τέλος πάντων μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι αύριο μεθαύριο θα συνεδριάζουν ή όποτε θα συνεδριάζουν και παίρνουν φάση από την Εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επομένως, μπαίνω μέσα στην Εκκλησία για να μπορέσω να φωτιστώ και να κατανοήσω αυτά τα βαθιά μυστήρια και να ανοιξωθεί ο νους σε μια γνώση πέρα από τα αισθητά, πέρα από τα νοητά, η οποία θα είναι γνώση υπερτέρα πάσης γνώσης. Επομένως, πολύ βασικό αυτό. Αν δεν κάνω αυτόν τον αγώνα για να καταλαβαίνω, δεν θα μπορέσει να έρθει αυτή ή αυτός ο φωτισμός. Και βέβαια το τρίτο στάδιο, το οποίο είναι το πιο ανώτερο, που μιλάμε για τη θέωση του ανθρώπου, τον αγιασμό, την ένωσή του με τον Θεό, που όπως οδηγήθηκαν, φτάσανε όλοι οι άλλοι. Για μας βέβαια, μακάρι να ξέρω ότι θα το κάνουμε, πάντα το βλέπουμε. Ας καταδώσουμε το πρώτο, τουλάχιστον να καταδούμε από τα πάθη μας και με όλο αυτό όμως, η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση, είναι ακριβώς το που μιλάμε και λέμε η σωτηρία του ανθρώπου, η σωτηρία των ψυχών ημών. Δεν είναι κάτι το απροσδιόριστο, έτσι λέμε, η σωτηρία. Να σώσουμε την ψυχή μας. Ναι, αλλά πώς, τι σημαίνει αυτό η σωτηρία. Σημαίνει να καθαρθώ, να φωτιστώ και να φτάσω στον αγιασμό και στη θέωση, στην ένωση με τον Θεό. Αυτό είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό γίνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Δια των μυστηρίων, δια της χάρητος που έχει αποθησαυριστεί μέσα στην Εκκλησία. Ναι, αλλά πώς θα το κατορθώσω αυτό τώρα. Πάμε στο άλλο, στο πέμπτο, το οποίο είναι πολύ βασικό. Βλέπετε τι λέει ο Χριστός, εάν αγαπάτε με, θα σε εντολάσουμε. Η έκφραση της αγάπης του ανθρώπου προς τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών. Και με την τήρηση των εντολών θα μπορέσουμε να κατορθώσουμε αυτό, την κάθαρση του φωτισμού και τον ενδιασμού μας. Χωρίς αυτά δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να το πετύχει. Ούτε κάνοντας νιρβάνα ή διαλογισμό ή γιόγκα. Εμείς έχουμε συγκεκριμένο τρόπο, είναι η τήρηση των εντολών του Χριστού. Όλοι αγωνιζόμαστε να εφαρμόσουμε όλες τις εντολές του Χριστού, όσο γίνεται. Βέβαια με ταπείνωση, με μετάνοια, με υπακοή, όπως είπαμε στο Ευαγγέλιο και στους πνευματικούς μας πατέρες, έτσι με αγώνα πνευματικό εναντίον της αμαρτίας, των κακών, μετέχοντας τα μυστήρια της Εκκλησίας και έρχεται αυτή η χάρη η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο. Αλλά χωρίς την τήρηση των εντολών του Χριστού δεν θα το καταφέρουμε αυτό, δεν θα το πετύχουμε. Και είναι βασική προϋπόθεση επομένως να τηρήσω, να προσπαθώ να τηρώ τις εντολές. Βλέπετε, εδώ έχουμε μια άλλη διάσταση πλέον στην πνευματική μας ζωή, έναν διχασμό. Όπως είπα, άλλοι λένε, εγώ κάνω κάποιες ας πούμε καλές πράξεις, δεν βλάπτω, αλλά δεν πάω στην Εκκλησία. Είναι και άλλοι μεταξύ μας άνθρωποι, πιστοί υποτίθεται, οι οποίοι πηγαίνουν στην Εκκλησία, μπορεί να κοινωνάμε και να προσευχόμαστε να λέμε, αλλά τις εντολές του Χριστού τις τηρούμε, πώς το λένε, επιλεκτικά. Κάνουμε επιλογή. Αυτή μπορώ, την κάνω. Αυτή δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει, δεν με συμφέρει, δεν την κάνω. Παράδειγμα, έρχονται να μου λένε, ας πούμε, να κοινωνήσω, λέει, πάτερ, αλλά ξέρεις με την πεθερά μου, με την κύφη μου, με τη συμφάλη μου, τώρα δεν μιλάω. Μα αυτός που σου είπε να πας να κοινωνήσεις και δεν θα τηρίζει αυτή την εντολή, σου είπε ότι κοίταξε αν δεν πας να συμφιλειωθείς με αυτό που έχει, όχι που έχεις εσύ κάτι, αλλά που αυτός έχει κάτι μαζί σου, μην πα
τηρείς και την άλλη δεν την τηρείς. Βλέπετε, δηλαδή στην πράξη πρέπει να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε πώς πορευόμαστε. Μπορώ και πράττω αυτά τα οποία λέει, ο Χριστός. Όχι ότι θέλω, αλλά να αγωνιζόμαι ότι μπορώ. Και μπορούμε. Πώς τα καταφέρανε τόσοι άνθρωποι και ευαρεστήσανε το Θεό και φτάσανε στην αγιότητα. Πολλοί αμαρτωλοί, πολλοί άγιοι που ήταν, φτάσανε από το βάθος του Άδη, από τις πολλές αμαρτίες. Κι όμως αν ήρθαν στο ύψος της αγιότητος. Πώς τα καταφέρανε. Προσπαθώντας, αγωνιζόμενοι, αλλά με φιλότιμο που πάλι ο Ιεροπαϊσιος, με συνέπεια, με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα. Και όχι επί πόλα και ηχά. Αυτό μπορώ, αυτό δεν μπορώ, αυτό το πάνω μπορώ. Αυτό δείχνει ότι δεν πιάσαμε σωστά το τι σημαίνει εντολές του Χριστού. Κοιτάξτε. Οι εντολές του Χριστού είναι πώς. Είναι όπως οι εντολές που μας δίνει η ιατρική, η γιατρή. Εάν δεν τηρήσω μια εντολή του γιατρού, δεν θα είμαι άρρωστος. Αυτό σημαίνει και οι εντολές του Χριστού. Αν τηρήσω μια, σημαίνει ότι θα είμαι άρρωστος. Όταν τηρώ όλες τις εντολές του γιατρού, προσέχω τούτο, προσέχω το άλλο, τι τρώω, πώς συμπεριφέρομαι, τούτο, το άλλο, τους κανόνες υγιεινής, είμαι υγιής και χαίρομαι την υγεία μου. Έτσι δεν είναι. Δεν έχω τίποτα, δεν πάσχω τίποτα και χαίρομαι την υγεία μου. Ακριβώς οι εντολές του Χριστού αποβλέπουν στην πνευματική μας και ψυχική μας υγεία. Αν σε μία εντολή, όπως λέει, εάν φταίσει τη λέει, σε μία εντολή, τότε έφτασε σε όλα. Γιατί θα είσαι άρρωστο. Θα είμαστε πνευματικά άρρωστοι. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Άρα για να είμαι εγώ, για να γίνω υγιής, να θεραπευτώ, να κρατώ, να φωτιστώ, πρέπει να τηρώ όλες τις εντολές του Χριστού. Και αυτό για να γίνει επιτευχή πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία μας σε σχέση με άλλες τις Εκκλησίες βασικότητα διαφορά εκτός των άλλων θεολογικών διαφορών, με τις άλλες ομολογίες του κόδου, γιατί δεν την έχουμε σαν εκκλησίες, τι είναι, ότι μας διαφοροποιεί σε αυτό το θέμα. Ότι η εκκλησία μας είναι ασκητική. Ασκούμεθα όλοι. Είμαστε ασκητές. Για να τηρήσω τις εντολές του Χριστού πρέπει να ασκηθώ. Πρέπει να κάνω αγώνα. Πρέπει να τηρώ νύψη του νόος, να κρατάω το μυαλό μου καθαρό, απολογισμούς, να προσπαθώ να μην παίρνουν τα πάθη και οι εμπαθείς οργισμοί μέσα μου, να μην η καρδιά μου κινείται σε άσχημα πράγματα, τούτο τέλος. Που σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να κρατάω μια ασκητική δραστηριότητα, να αγωνίζομαι πνευματικά με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσω να διαφυλάξω τον εαυτό μου καθαρό και σε ένα πνευματικό ύψος, γιατί για να μπορώ στη συνέχεια να μετέχω κανονικά και με χωρίς εμπόδιο και χωρίς δυσκολία να μετέχω στα μυστήρια του Χριστού. Γι' αυτό ξέρετε μας διαφοροποιεί από τη Ρωμαιοκαθολική και από τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάτες. Αυτοί δεν έχουν καθόλου άσκηση, δεν έχουν. Τα έχουν χάσει όλα, ούτε λατρεία έχουν, ούτε άσκηση έχουν, ούτε ληστείες έχουν, ούτε αγρυπνίες έχουν, τίποτα. 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 Καλά, οι Προτεστάτες είναι μια κλάματα. Μόνο σου λέει διαβάζω την εγγραφή και φτάνει αυτό, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μα αυτό μας λέει η πατερική μας παράδοση. Αυτά μας λένε οι Άγιοι, τόσα, τουλάχιστον τα 1000 χρόνια της αδιαιρέτου Εκκλησίας. Όχι. Πολύ περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, επομένως, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει η ζωή μας να είναι συνυφασμένη, να παντρευτούμε δια δύο την άσκηση. Την άσκηση που πρέπει να κάνουμε σαν χριστιανοί. Και αυτό το πράγμα μας το τονίζουν οι Άγιοι, βλέπετε. Όσοι διαβάζετε βίους Αγίων και συγχρόνου του Πατρός Παϊσίου, βλέπετε πώς φτάσανε στην αγιότητα, χωρίς άσκηση. Τι βία εξασκήσανε στον εαυτό τους για να μπορέσουν να προσελκύσουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς βία δεν γίνεται. Βλέπετε τι λέει και ο Κύριος. Από τον Ιωάννη του Βαπτιστού η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστές αρπάζουν σε αυτή. Πρέπει να είμαστε βιαστές, αγωνιστές. Αυτό σημαίνει άσκηση. Να ξεπερνάω κάθε μέρα τον εαυτό μου, τη φυλακτία μου, τον εγωισμό μου, τον θυμό μου, τα νεύρα μου, την εγωιστική μου, το εγωιστικό μου κλείσιμο στον εαυτό μου και θυσιαστικά να βγαίνω με αγάπη προς τον άλλον, να καταναλώνουμε και να δίνουμε προς τον άλλον με αγάπη. Αυτό είναι μια άσκηση καθημερινή διαβίου. Έτσι δεν είναι. Επομένως, έτσι, όλα αυτά συνθέτουν όλοι αυτοί κρατάει, είναι τα συστατικά της παραδοσής μας.
Και αυτά πρέπει να τα κρατάμε, να τα κρατήσουμε όλοι μέσα στην ψυχή μας, γιατί αυτά μας κάνουν, οριοθετούν κατά κάποιο τρόπο τη δικιά μας ορθόδοξη παράδοση. Έξω από αυτά τα οποία είπα, πάρε το οποιοδήποτε. Να, σας είπε την άσκηση. Άμα καταργήσουμε την άσκηση, θα καταργήσουμε τους Προτεστάντες. Να το. Αν καταργήσουμε την Εκκλησία, θα καταφτάσουμε σαν τους Προτεστάντες. Ή η Εκκλησία θα γίνει σαν τους Καθολικούς, η οποία Εκκλησία είναι ο Πάπας. Όπου υπάρχει ο Πάπας είναι και η Εκκλησία. Πάω και η Εκκλησία. Ο Πάπας είναι η Εκκλησία. Καταλαβαίνετε πόσο βασικά πράγματα που μένουν είναι αυτά τα οποία οριοθετούν την ορθόδοξή μας πίστη αλλά και την αποστολική μας παράδοση. Να γι' αυτό επομένως, αυτά πρέπει συνεχώς να τα έχουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά μας και σε αυτά να προσανατολιστούμε και σε αυτά να πορευόμαστε πάντα. Να τους έχουμε όπως είναι οι οδοδείκτες στους δρόμους που μας δείχνουν το σωστό το δρόμο και τη σωστή κατεύθυνση προς τα που θα πάμε. Ναι, όλα αυτά είναι δείκτες οι σωστοί που μας δείχνουν πού είναι το τέρμα μας, πού είναι ο σωστός προορισμός μας, πού είναι το τέλος του ανθρώπου, πού είναι το κάθε ανθρώπου που μας, πού είναι τη Βασιλεία του Θεού. Αυτά, αν τα κάνει ο άνθρωπος, τότε η Βασιλεία του Θεού είναι ανοιχτή. Αν σε αυτά κάπου φαλτσάρει ο άνθρωπος και ξεφύγει και χαθεί από προσανατολιστή, δεν βρει τη σωστή κατεύθυνση, τότε δεν ξέρω. Είναι αμφίβολο αν τελικά θα βρούμε το τέρμα που είναι η πόρτα του παρέμβασου. Επομένως, να έτσι με λίγα λόγια, αυτά τα οποία μας παρέδωσαν οι πατέρες μας, γι' αυτό και τους θυμάμαι, βλέπετε σήμερα η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι ήταν οι θεμελιωτές αυτού του θεσμού και οι οποίοι βέβαια βάλαν τα θεμέλια για αυτήν την μεγάλη αποστολική και πατερική μας παράδοση, για την οποία εμείς οι Ορθόδοξοι καθόμαστε. Και γι' αυτό κάθε προσευχή, αλλά και ο καθένας από εμάς να αγωνιστούμε με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε και εμείς ο καθένας από εμάς να γίνει φορέας αυτής της παραδόσης, φέροντας μέσα το πραγματικό φορτίο της χάρητος του Θεού. Τότε είμαστε και εμείς φορείς αυτής της παραδόσης. Και ένας να υπάρχει, ξέρετε, φορέας αυτής της παραδόσης, τότε η Εκκλησία σώζεται. Σε δύσκολα χρόνια των αιρέσεων, των διωγμών και το ένα και τον άλλον, ένας να κατήχει την αλήθεια, της πίστεως αυτή, τότε εκεί ήταν όλη η Εκκλησία. Επομένως και εμείς πρέπει να γίνουμε φορείς αυτής της αλήθειας. Και τότε μην φοβάστε. Η αλήθεια αυτή θα μας σώζει, θα μεταμορφώνει, θα ανακοινήσει τον καθένα από εμάς, αλλά και θα ανακοινήσει και το σύμπαντα κόσμο. Η ελπίδα του κόσμου, και το λέμε όλοι, είναι η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία όμως συνίσταται από αυτά τα χαρακτηριστικά. Και εμείς πρέπει, όπως είπα, πάση Εκκλησία να τα κρατήσουμε. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Και τότε θα είμαστε σωστοί χριστιανοί και τότε θα μπορούμε να λέμε με κάθεση ότι είμαστε ορθόδοξοι. Ορθόδοξοι χριστιανοί, συνεχιστές της μίας αποστολικής και πατερικής παραδόσης. Αυτά από μένα. Σας εύχομαι κάθε καλό και χάρη στο Υιού Υιησίου να δώσει στον καθένα από εσάς ό,τι χρειάζεται στο πνευματικό του αγώνα για να μπορέσουμε να αντιμετωπιστούμε.